Γιατί να μην είναι σκέτο το σκηνικό, δηλαδή, τόσο ωραίο σκηνικό και να βλέπουν και εμένα. Τελείωνε, ρε ηλία. Δεν θέλω τελείωνε. Να πω, ρε μάνα μου, είναι πάλι γαμισέτη ταινίε. Ηλία μου, δεν γίνεται να γράψω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, είναι καταπίεση. Κάθε εβδομάδα. Σκάσε μωρή. Σκάσε μωρή, το μικρόφωνο φωνάζεται πια. Δεν μπορώ κάθε εβδομάδα αυτό το μαρτύριο. Είναι τόσες εβδομάδες τώρα που βγαίνουν κάτι μαλακίες. Δεν θέλω. Δεν θέλω, άσε με. Όχι, άσε με, δεν θέλω. Μη πίσω. Είχα πάει εγώ στη Φλωρεντία και έκανα χαβαλέ. Και περπατούσα και έβλεπα τα μνημεία και τους τουρίστες. Και έτρωγα τα ωραία μου τα παγωτά. Για τον Να ηλίθεια. Για τον Da Vinci's Demons που ξεκινάει το Σάββατο στο Fox και είναι μια ωραία σειρά του David Goyer. Και χέσε μας. Και τι να σου πω δηλαδή. Πάχινες λίγο, Ηλία. Δεν ξέρω τίποτα. Τώρα μόλις είπες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περπάταγα πολύ, χάθηκαν τα κιλά. Σίγουρα. Λοιπόν, και βγαίνουν και κάτι ταινίες. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για το Γιάννη Μπουτάρη. Τι με ενδιαφέρει με ένα ντοκιμαντέρ για το Γιάννη Μπουτάρη. Με ενδιαφέρει που με λένε ρετσίνα. Είμαι εγώ χαμουτζή. Εγώ χαμουτζή είμαι. Γιατί να πάω να το δω το ντοκιμαντέρ για το Γιάννη Μπουτάρη. Ούτε που το ψήφισα. Άσε που είχε κατέβει με το Πασόκ δηλαδή. Άσε μας. Λοιπόν. Έχουμε ένας που λέγεται Derek Cian France, λέει, και βγάζει μια ταινία στο τέλος του δρόμου, κάτι αυτά, με το Ryan Gosling. Θα πάτε όλες οι λυσάρες, ας πούμε, θα πάνε να δουν το Ryan Gosling που δουλεύει στο τσίρκο και πάει με τη μηχανή γύρω-γύρω και κάτι δράμα. Τον θέλω. Εντάξει, τον θέλεις, πολλά θέλεις εσύ, κουαρτέτο, με κάτι τα καπί, κάτι μουσική. Ένα καπί γυροκομείο κουκουρούκου για κάτι μουσικούς. Όχι το κουαρτέτο στις τέσσερις κινήσεις, μια τσόντα. Όχι, κουαρτέτο σκέτο. Λοιπόν, μετά έχει κάτι το σώμα, λέει. Αυτής που είχε γράψει το Λυκόφως, το Twilight. Ναι, Στέφανη Μέιερ. Έκανε μια καινούργια ταινία, επιστημονικής φαντασίας. Προσπαθεί να το κάνει και λίγο τριολέ. Ναι. Δεν βγαίνει, δεν είναι μαλακία η ταινία, αλλά είναι λίγο όχι κουραστικό, είναι λίγο... Μαρούλι θα πέσει, ξέρω. Τι είναι το μαρούλι, δεν ξέρω. Τι βρωμερό υπονοούμενο είναι αυτό. Λοιπόν, και μετά έχουμε και άλλο ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Μεταξά, ακούγοντας το χρόνο για κάτι καρκινοπαθή. Σκέφτια. Από Μπουτάρη στο Μεταξά. Ναι. Δύο ντοκιμαντέρ ελληνικά σήμερα. Και έχουμε και Όλγα Μαλέα που έκανε μια ταινία που λέγεται Ματζουράνα. Η οποία Όλγα Μαλέα πρέπει να έχει κάποιο κόλλημα με την κακοποίηση ανηλίκων. Γιατί μετά από εκείνο εκεί με την παιδεραστία και τους λουκουμάδες, κάνει εδώ πέρα, μη σου λέω τώρα που χώνουν δάχτυλα και τέτοια. Πού και... τα βάζουν, Ηλία, δεν τα πράγματα, Δεν μπορώ να σου πω. Μιλάμε περί έσχους. Έσχος. Οπότε, πού να πάνε σινεμά πάλι οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ, να δουν τηλεόραση. Μια σειρά. Το όλο ο Φραγκούλης σε 3 λεπτά. Όλα μαζί. Ναι. Επί 50 τόσα που έχουμε κάνει ως τώρα, κάτι βγάζει σε διάρκεια. Θα κάνουμε αφιέρωμα.